Με αφορμή τα unfollow που έχουν κάνει ο Σάββας Πούμπουρας και η Ελένη Μενεγάκη, η Κατερίνα Καινούριου θυμήθηκε τον blog που της έχει κάνει η παρουσιάστρια του Μέγκα. Εμένα με έχει μπλοκάρει. Ναι, έχει μπλοκάρει. Δεν μπορεί να τη βρει καν στο Instagram. Κάτι, ένα ρεπορτάζ τότε παλιά, ήμασταν στο Epsilon, στο Φτιάξε Καφέ, το οποίο. Του Μαρίνου του Βυθούλκα ήταν το οποίο την είχε ενοχλήσει. Ξέρεις, εγώ λίγο είχα στεναχωρηθεί, έπρεπε να στηρίξω και το Μαρίνο και είχα ζητήσει και δημοσιογράφο να την ενόχληση. Δεν μίλησα τηλεφωνικά έκτοτε. Δεν ήθελε. Εγώ προσπάθησα να τη, δεν ήθελε καμπούτε. Η Κατερίνα Καινούριου μπορεί στο παρελθόν να διατηρούσε άριστη σχέση με την Ελένη Μενεγάκη και αρκετές φορές να έχει φιλοξενηθεί στην εκπομπή τη. Ναι, ναι, πετά. Λες και γνωριστήκαμε. Πέτα. Τι κάνει. Κάνουμε καλά. Ωστόσο, ένα ρεπορτάζ στάθηκε η αφορμή που οι δύο παρουσιάστριες δεν ανταλλάσσουν ούτε καλημέρα. Συγκεκριμένα, πριν από 6 χρόνια, η εκπομπή τη Κατερίνα Καινούριου παρουσίασε ένα ρεπορτάζ το οποίο ανέφερε. Η Ελένη Μενεγάκη και ο Ματέο Πατζόπουλο. Πατζόπουλος φαίνεται να κάνουν μία αγορά η οποία θα συζητηθεί πολύ. Η είδηση είναι ότι εθεάθη η Ελένη Μενεγάκη να βγαίνει έξω από την κύρια είσοδο της βίλας του Πέτρου Κωστόπουλου μαζί με τον Μάκη Πατζόπουλο και ένα μεσίτη. Το θέμα είναι το εξής. Αυτή τη στιγμή η Ελένη Μενεγάκη, από ό,τι έχουμε καταλάβει, ψάχνει σπίτι να αγοράσει προφανώς με τον Μάκη Πατζόπουλο. Η Ελένη Μενεγάκη δεν έκρυψε την ενόχλησή της και ξέσπασε κατά της Κατερίνας Καινούριου. Είναι πολύ άσχημο πράγμα να διαδίδεται για πλάκα τέτοιου είδους πολύ κακές ειδήσεις, και λέω κακές γιατί κανένας σοβαρός, ευαίσθητος, κανονικός άνθρωπος δεν θα πήγαινε ποτέ να εκμεταλλευτεί τον πόνο κάποιου άλλου ανθρώπου, πολύ περισσότερο αν τον ξέρει. Αν λοιπόν υπάρχει μεσίτης, γιατί εγώ το διαψεύδω κατηγορηματικά, οι μεσίτες όταν δείχνουν ένα σπίτι ή ένα οποιοδήποτε ακίνητο για να πάρουν την προμήθειά τους, το 2% ή όποια συμφωνία κάνουν, σε βάζουν να υπογράψεις, βάζεις το όνομά σου και λες «Μπήκα και είδα αυτό το σπίτι». Ποιος είναι αυτός λοιπόν που τα λέει αυτά τα πράγματα χωρίς να έχει την υπογραφή μου? Διάβασα ότι αυτή η κουβέντα έγινε στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούριου. Κατερίνα, θα ήθελα πάρα πολύ τουλάχιστον να πάρεις το δικό μου λόγο αυτά τα δύο πράγματα που είπα σήμερα και να το παίξεις και να το πεις και στο μεσίτη. Ροπείς πράγματα. Αν ένας μεσίτης θέλει να πουλήσει αυτό το σπίτι, παρακαλώ μην χρησιμοποιεί το δικό μου όνομα, γιατί υπάρχει και οικογένεια από πίσω, και από τη μια πλευρά και από την άλλη. Η Κατερίνα Καινούριου είχε στεναχωρηθεί αρκετά με την εξέλιξη αυτή και έδωσε τη δική της απάντηση. Σε αυτή την εκπομπή, εγώ είμαι παρουσιάστρια. Στην εκπομπή υπάρχει μια ιεραρχία. Υπάρχει ένας άνθρωπος που κάθεται δίπλα μου, που λέγεται αρχισυντάκτης. Επειδή λοιπόν αυτός αρχισυντάκτης έχει μεγαλύτερη και περισσότερη εμπειρία από εμένα, δεν θα κάτσω εγώ να κάνω λογοκρισία στα θέματα του. Δεν θα έκανα κάτι σε καμία περίπτωση για να στεναχωρήσω τον οποιοδήποτε ή να προσβάλλω τον οποιοδήποτε, πώς ακόμα μια γυναίκα όπως είναι η Ελένη, που την εκτιμώ απεριόριστα. Τρέφω πάρα πολύ όμορφα συναισθήματα για αυτήν και το λέω πολύ ειλικρινά και το λέω και σε εσάς και το λέω και στον κόσμο. Δεν προσβάλαμε κανέναν. Την σέβομαι. Τώρα δεν παίξαμε το απόσπασμα της εκπομπής. Και πάνω απ' όλα δεν είμαι αγνώμων σε μια γυναίκα που με έχει στηρίξει. Σήμερα οι δύο παρουσιάστριες δεν έχουν καμία επαφή. Ενώ για το συγκεκριμένο θέμα τοποθετήθηκε και ο δημοσιογράφος Μαρίνος Βυθούλκας, ο οποίος είχε παρουσιάσει το ρεπορτάζ που ενόχλησε την Ελένη Μενεγάκη και μεταξύ άλλων έγραψε. Δεν είπα ποτέ πως αγόρασαν το σπίτι. Εκείνη την περίοδο τα δημοσιεύματα ήθελαν την Ελένη Μενεγάκη να ενδιαφέρεται να αγοράσει σπίτι. Πιθανώς ανάμεσα στα σπίτια που είχε δει εκείνο το διάστημα να ήταν και αυτό του Πέτρου Κωστόπουλου. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Ύστερα από τόσα χρόνια στη δουλειά, είμαι ιδιαίτερα προσεκτικός σε αυτά που λέω.